Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε 27 διαφορετικές χώρες. Έχουμε το δικαίωμα να ζούμε, να δουλεύουμε, να ταξιδεύουμε και να ψωνίζουμε οπουδήποτε επιθυμούμε στην Ευρώπη. Εκδήλωση με θέμα «Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενδυνάμωση της ιδιότητας του Ευρωπαίου πολίτη» από το πρώτο Γενικό Λύκειο Καβάλας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σχολική Πρέσβης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την εκδήλωση τιμάει με την παρουσία του ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Λεωνίδας Αντωνακόπουλος. Είναι σε μια πλήρη φάση ανάπτυξης. Έχουμε 105 λύκεια από όλη τη χώρα που συμμετέχουν και μέσω αυτού του προγράμματος προωθούμε δράσεις διαλόγου, επικοινωνίας και προβληματισμού για τις αξίες κυρίως της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γενικότερα προσπαθούμε να ωθήσουμε τους νέους ανθρώπους, τους μαθητές και βεβαίως νέους Ευρωπαίους και Έλληνες πολίτες να προβληματιστούν για μια καλύτερη Ευρώπη και μια καλύτερη Ελλάδα. Μέσα από τη δράση, τη συμμετοχή και τον προβληματισμό για το πώς θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη δημοκρατία, μια Ευρώπη πιο ενωμένη, πιο δημοκρατική και πιο αποτελεσματική. Σημαντική είναι η συμβολή και της Διευθύντριας του Πρώτου Γενικού Λυκείου Καβάλας, καθώς και των εκπαιδευτικών που προσφέρουν κατευθυντήριες στα παιδιά. Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα το οποίο τρέχει εδώ και 3 χρόνια στο σχολείο μας, το School Ambassadors, η σχολική πρέσβης, το οποίο σκοπό έχει να ενημερώσει τους μαθητές μας για τα δικαιώματά τους, τις υποχρεώσεις τους, να γνωρίσουν το ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μπορούν να σταθούν μεθαύριο σαν σωστοί αυριανοί Ευρωπαίοι πολίτες. Οι κυρίες οι οποίες συμμετέχουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι η κυρία Χαλκίδου, η κυρία Παυλίδου, η κυρία Γκάγκου και η κυρία Σταυρακάρα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε, όπως προείπαμε, εδώ και 3 χρόνια. Είναι πολύ ενδιαφέρον να συμμετέχουμε εμείς και οι μαθητές μας στην πορεία, γιατί όπως ξέρουμε η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας, αλλά και η Ευρώπη είναι το μέλλον μας. Οπότε πρέπει να ενημερώσουμε τους μαθητές μας αρχικά και στην πορεία την υπόλοιπη κοινωνία για το τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτή την ενωμένη Ευρώπη. Πώς θα μπορέσουμε να την κάνουμε να λειτουργεί καλύτερα, πώς θα γίνει πιο δημοκρατική. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο όταν είμαστε ενημερωμένοι πολίτες. Πραγματικοί πρωταγωνιστές όμως είναι τα ίδια τα παιδιά που αφιερώνουν αρκετό από τον προσωπικό τους χρόνο προκειμένου να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες και να ευαισθητοποιήσουν και τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας τους. Πάνω ένα κύριο στην παρέα και 3 κυρίες. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα νιώθεις εξαιρετικά, έτσι. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι θα αποκομίσετε από την όλη διαδικασία. Εμείς παρακινόμαστε από αυτή τη δράση, προσπαθούμε να ευαισθητοποιούμε και τους υπόλοιπους μαθητές μας και όχι μόνο, να μπορούν και αυτοί να καταλαβαίνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως ενεργοί πολίτες Ευρωπαίοι και να μπορούν να φύγουν από αυτή την αδράνεια και να μπορούν και αυτοί ενεργοί. Εμείς ως σχολικοί πρέσβεις προσπαθούμε να κάνουμε γνωστό στα παιδιά τα δικαιώματά τους, γιατί εκτός από υποχρεώσεις ένας Ευρωπαίος πολίτης έχει και τα αντίστοιχα δικαιώματα. Εμείς αυτά προσπαθούμε να προωθήσουμε στους συμμαθητές μας και στους συνομήλικούς μας, διότι αυτοί αποτελούν το μέλλον της Ευρώπης. Είναι ένα πρόγραμμα που το θέλαμε πάρα πολύ, το δουλέψαμε με πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί απασχολεί όλους τους ανθρώπους είτε της Ελλάδας είτε της Ευρώπης. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε όλοι, οποιαδήποτε ηλικία κι αν είμαστε, γιατί είναι το μέλλον μας. Μάθουν τα δικαιώματά τους, να γίνουν Ευρωπαίοι πολίτες, να είναι πιο ενεργοί, να τους το μάθουμε μέσα από την τεχνολογία την οποία ήδη χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Άρα ο στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις μικρές ηλικίες, οι οποίες θα γίνουν κάποιοι συμπολίτες και θα πρέπει να γίνουν πιο ενεργοί. Η Δέσποινα, η Σοφία, ο Γιώργος και η Δέσποινα, ας είναι η αρχή για ένα καλύτερο κόσμο. Ως Ευρωπαίος πολίτης, τα δικαιώματά σας προστατεύονται σπίτι σας, στο εξωτερικό και στο διαδίκτυο.